Τώρα, σας παρακαλώ πριν κλείσουμε. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη. Χάρη, πριν κλείσουμε. Μία φράση θέλω να σχολιάσω. Θέλω και για την ιστορία που έχει προκύψει με την κυρία Σιμακοπούλου και τα email που εστάλησαν σε ψηφοφόρους. Είναι σε εξέλιξη τρεις έρευνες. Σαν δικαστική, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι τώρα, εγώ δεν έχω ακούσει πάντως, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Δεν έχω ακούσει, τα βρήκα εκεί, πήγαν από εκεί, δεν το έχω καταλάβει. Δεν ξέρω εσείς αν το ξέρετε. Γι' αυτό γίνεται και έρευνα για να καταλάβουμε. Δεν το έχω καταλάβει, λέω, από τις δημόσιες τοποθετήσεις. Αυτό εννοώ, δεν έχω καταλάβει. Ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να το ξέρει η ηγεσία του, να το έκανε. Υπάρχει περίπτωση να μην το έκανε κανένας. Υπάρχει περίπτωση η κυρία Σιμακοπούλου να τα βρει και αυτά από συλλόγους και οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι ένα και μοναδικό, ότι δεν είναι πια, είναι παροχημένος αυτός ο τρόπος προσέγγισης των ψηφοφόρων. Το να στέλνει κανείς ένα SMS. Το έκανε όμως, το θέμα ότι έγινε. Δεν ξέρω πόσο επιλήψιμο είναι. Ίσως είναι μια καλή αφορμή τώρα, με όλη αυτή τη συζήτηση, να σταματήσουν οι υποψήφοι να στέλνουν SMS. Πολύ καλή αφορμή θα είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό θα είναι το κέρδο. Χάρη. Ναι, νομίζω το πολιτικό επίδικο τώρα εδώ είναι το εξής, ότι υπάρχουν καταγγελίες ανθρώπων που λένε ότι παιδιά μπήκαμε να γραφτούμε στην πλατφόρμα για την εμπιστοσύνη. Που είναι πάνω από 100 μέχρι τώρα, χάρη από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Πάνω από 100 ναι. Καταγγελίες. Λοιπόν, για να το πούμε με απλά λόγια. Λένε λοιπόν άνθρωποι, μπήκαμε να γραφτούμε στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο, βάλαμε το mail και για να το πούμε έτσι και λίγο εύθυμα, πατήσαμε ένα κουμπί και μας βγήκε ένα μισέλ. Δηλαδή αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα τώρα. Γι' αυτό γίνεται έρευνα και από το Υπουργείο και από την Ανεξάρτητη Αρχή και από τη δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ σοβαρό. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν υποψίες ότι κάποιος ή κάποιοι χρησιμοποιούν τις προσβάσεις τους στη δημόσια διοίκηση για ίδιο όφελος. Δηλαδή αυτό τώρα εδώ δεν μιλάμε για μια απλή παραβίαση. Γιατί αν πει κανείς ότι έχουμε μια απλή παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, οκ. Απλά εδώ πέρα αυτό είναι παραπάνω. Γιατί είναι ένα πολιτικό ζήτημα για το πώς ένας σημαίνων στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος χειρίζεται ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, την επιστολική ψήφο, πριν καν εφαρμοστεί. Έτσι. Αν και πιστεύω το. Καλά, όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν. Εννοείται. Βέβαια, σαφώς. Εννοείται. Πάντως, βέβαια, αν και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Αντρέας, αυτές οι μέθοδοι πια. Δεν περνάνε στον κόσμο, στον ψηφοφόρο. Αυτό νομίζω κι εγώ. Συμφωνώ με τον Αντρέα. Είναι ξεπερασμένες αυτές τις μέθοδες. Και υποψήφιοι όμως, έτσι. Γιατί για κάποιο λόγο η κυρία Σιμακοπούλη το έκανε, ενώ οι ανθυποψήφοι της στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας δεν το έκαναν. Και δεν είδα και πολύ κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία να την υπερασπίζεται δημόσια. Αν εξαιρέσει τον Άδωνη Γεωργιάδη που είπε σιγά το θέμα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι κράτησαν λίγο αποστάσεις από την κυρία Σιμακοπούλη. Γιατί δεν ξέρει τι ακριβώς. Δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Αυτό είναι σωστό. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ας δούμε τι θα βγάλουν οι έρευνες. Και εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Σε αυτά τα ζητήματα επί της αρχής διατυπώνεις άποψη. Λες, ας πούμε, δεν είναι καλό να στέλνει κάποιος SMS. Ενοχλεί. Αυτό. Μένει αυτό. Και είναι σημαντικό με αυτή την αφορμή, ίσως, δεν ξέρω, να είναι πολιτική εντολή, να είναι δικαστική εντολή, να μην επιτρέπεται να στέλνουν υποψήφιοι SMS. Εγώ δεν θα το έκανα. Αν ήμουν υποψήφιος, δεν θα μπορούσα να διανοηθώ κάτι τέτοιο, δηλαδή, να στείλω σε κάποιον. Αντρέα, Χάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.